Βαγγέλη, καλημέρα. Από την Αθήνα. Πώς το περνάτε εκεί στη Βερόνα? Εμείς έχουμε πάρα πολύ κρύο εδώ. Εδώ είμαστε μια χαρά. Οικογενειακά, οπότε όταν μπορούμε περνάμε λίγο χρόνο έξω, όταν μας τα χαλάει ο καιρός σπίτι. Η φυσιολογική ζωή ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ναι, καθαρά, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε το σίγουρο ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και αυτό είναι από τη μια καλό, από την άλλη δεν ξέρεις πώς θα τον περάσει, γιατί κάθε μέρα δεν μπορείς να φύγεις. Αν μπορούσες να πάρεις κάπου, θα ήταν ακόμα πιο ωραία. Πλέον μόνιμος κάτοικος στην Ιταλία, δηλαδή από το 2007, με ένα διάλειμμα στην Ουαλία, συνεχίζεις επί ιταλικού εδάφους. Σου ταιριάζει το ιταλικό ταμπεραμέντο περισσότερο, πιστεύεις? Σίγουρα, ναι. Μετά από 4 χρόνια που ήμουνα, προσπάθησα να κάνω την αλλαγή, να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως ήθελα, οπότε επέστρεψα κατευθείαν. Το πρώτο πράγμα που έψαξα ήταν να επιστρέψω Ιταλία. Τι σου λείπει περισσότερο από τη ζωή στην Ελλάδα? Τι μου λείπει, εντάξει, από τους δικούς μου ανθρώπους, το οποίο μου αρέσει. Όποτε μπορώ πάω και τη βλέπω, αλλά όποτε μπορώ σημαίνει Χριστούγεννα και καλοκαίρι, οπότε δεν υπάρχουν άλλες διακοπές. Εντάξει, μου είπε ο καιρός, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω γιατί θα μου λείψει. Έτσι κι αλλιώς πλέον στην Ελλάδα δεν δουλεύει τίποτα σωστά, οπότε και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει κανείς να επιστρέψει. Από το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα σου λείπει τίποτα? Όχι, γιατί δεν θα πω καν στη διαδικασία να κάνω τη σύγκριση μεταξύ του ελληνικού ποδοσφαίρου με το ιταλικό. Πλέον δεν υπάρχει σύγκριση. Σίγουρα ακόμα και το ιταλικό περνάει δύσκολες στιγμές αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν είναι ένα πρωτάθλημα οργανωμένο, το μόνο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει είναι μόνο οικονομικό λόγω της κρίσης που υπάρχει. Οπότε τα ποσά θα είναι λιγότερα, τα συμβόλαια μικρότερα. Οπότε η μόνη διαφορά είναι εκεί. Όταν υπάρχει οργάνωση και η οργάνωση δεν γίνεται να φύγει, μένει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει οργάνωση, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Υπό ποιες προϋποθέσεις, ποιες θα ήταν οι ιδανικές προϋποθέσεις, μάλλον, για να πεις ότι επιστρέφω στην Ελλάδα και παίζω ποδόσφαιρο εδώ? Το θέμα δεν είναι να επιστρέψω σε μια ομάδα η οποία θα είναι οργανωμένη. Το θέμα είναι ότι το πρωτάθλημα δεν είναι οργανωμένο. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το αντέξω. Αν θα γύριζα μόνο, θα γύριζα γιατί θα με ένοιαζε το οικονομικό και θα ήθελα απλά να κλείσω την καριέρα μου σε μια ομάδα όπως είναι η Λάρισα, όπως είναι η ΆΕΛΟ. Οπότε είναι η πόλη μου και θα ήθελα να το κάνω μόνο για αυτόν τον λόγο. Αλλά δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσα να επιστρέψω. Ούτως ή άλλως, σιγά-σιγά το ελληνικό ποδόσφαιρο μετακομίζει στην Ιταλία. Η Βερόνα έχει γίνει η ελληνική παροικία πλέον. Πώς θα πας με τα παιδιά εκεί που ήρθαν φέτος με τον Παναγιώτη και τον Τάζα? Είναι ωραίο γιατί είναι και πρώτη φορά για μένα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί να έχω άλλους Έλληνες συμπαίκτες. Οπότε και για μένα είναι πρώτη μου εμπειρία μετά από 7 χρόνια. Οπότε τίποτα, είμαστε καλά. Το παράξενο μου φαίνεται ότι μιλάμε πολλές φορές, πρέπει να μιλήσουμε, ξέρεις, μιλάμε ελληνικά μέσα στα πολιτήρια, οπότε νιώθω και λίγο άσχημα γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Προσπαθώ να μιλάω ιταλικά ακόμα και εκεί όταν μιλάμε μεταξύ μας, δηλαδή τους πετύχει να μιλάμε ιταλικά μεταξύ μας. Βαγγέλη, πώς αντιμετωπίζουν στην Ιταλία το ελληνικό ποδόσφαιρο? Ποια είναι η εικόνα έτσι που λαμβάνεις από τους γύρω σου? Μα δεν νομίζω να το αντιμετωπίζουν. Δεν ασχολείται κανείς με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω εγώ εδώ και 5 χρόνια. Εδώ και 5 χρόνια δεν έχω δει μάτς ελληνικό, μόνο κάποιες ομάδες Champions League. Ελληνικό πρωτάθλημα δεν ξέρω αν έχω. Όχι, δεν έχω δει. Εδώ και 5 χρόνια. Οπότε εγώ που είμαι Έλληνας δεν έχω μπει στη διαδικασία να το δω. Οπότε φαντάζομαι ένας Ιταλός ο οποίος πού θα το δει. Δεν έχει να το δει κάπου. Δεν πρόκειται να το δείξει κάποιος το ελληνικό πρωτάθλημα, κάποιο κανάλι. Οπότε δεν σε γνωρίζουν. Δεν ασχολούνται μόνο με την Εθνική, αν θα ασχοληθούν και όλα αυτά μετά το 2004, λόγω του ότι κέρδισε το Ευρωπαϊκό. Θα ασχοληθούν με την Εθνική ομάδα, για ποιο λόγο δεν πάμε καλά τώρα, αυτή τη στιγμή. Μια και με ανέφερες στην Εθνική ομάδα με την οποία έχει ζήσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές, ποια είναι αυτή που ξεχωρίζεις και που θυμάσαι περισσότερο στο μυαλό σου? Εντάξει, εγώ θα θυμάμαι το 2010 την πρόκριση στο Μοντιάλ, λόγω του ότι 2 χρόνια τα προκριματικά όλα αυτά ήμουνα μέλος, αγωνίστηκα σε πάρα πολλά μάτς, οπότε εκεί ένιωσα πραγματικά τόσο έντονα τη χαρά. Η Βραζιλία? Η Βραζιλία ήταν κάτι που ήρθε εντελώς ξαφνικά. Ανέλπιστα. Ήμουν μέλος της ομάδας για 3 χρόνια και ξαφνικά στην επιλογή για το Μοντιάλ ήμουνα μέσα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η στιγμή, γιατί θυμάμαι ξεκίνησα με γεμάτο στο αυτοκίνητο για να φύγω για να πάω Ελλάδα. Οπότε το πρωί. Και περίμενα στις 12 η ώρα να βγουν οι κλήσεις. Οπότε εγώ ή θα πήγαινα διακοπές, ή θα πήγαινα μάλλον διακοπές, όχι, ή θα πήγαινα Αυστραλία, ήταν τότε λόγω του αδερφού μου, ή θα πήγαινα Μοντιάλ. Οπότε περίμενα να δω τι θα γίνει. Οπότε μόλις το ακούσαμε στον δρόμο, με τη γυναίκα μου που ήμουν, εντάξει, μόλις μου το είπε, γιατί οδηγούσε εκείνη τη στιγμή, οπότε παρακολουθούσα. Πώς αντέδρασες? Δεν έκλαψα, η αλήθεια είναι ότι έκλαψα. Έκλαψα γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Παρόλο που δεν ήμουν 3 χρόνια, αυτό που είπα, ένιωθα έντονα ότι είχα την ανάγκη να πάω, ότι άξιζα να βρίσκομαι. Έτσι ένιωθα, οπότε είπα να το ευχαριστήσω πραγματικά όσο έντονα γίνεται, είτε παίξω είτε δεν παίξω. Η πρόσκλησή σου, η κλήση σου στην εθνική ομάδα συνοδεύτηκε και μια πολύ καλή πορεία της εθνικής. Λίγους μήνες μετά ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Τι πιστεύεις εσύ που το έζησες εκ των έσω και τη μια κατάσταση και την άλλη, και αυτή τη χρονική στιγμή παρουσιάζει μια άσχημη αγωνιστική εικόνα? Δεν είναι έκπληξη για μένα, γιατί μπορεί να συμβεί και σε μια ομάδα. Δηλαδή το μου έχει ξανασυμβεί. Μπορεί να μην είναι με την εθνική, μπορεί να είναι με την ομάδα. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε εμείς να αλλάξουμε όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα, γιατί δεν είναι εκείνη η διαφορά. Ότι αν είσαι σε ένα σύλλογο, η ομάδα είναι κάθε μέρα μαζί. Οι παίκτες είναι κάθε μέρα μαζί. Οπότε είναι ακόμα πιο εύκολο το να έρθεις σε επαφή με τους συμπαίκτες σου, να μιλήσεις, να ζήσεις όλη αυτή την κατάσταση και να ψάξεις να βρεις πώς μπορώ να την αλλάξω. Οπότε είναι ακόμα πιο εύκολο. Θα πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα να αλλάξουν την κακή κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Το που οφείλεται ή οτιδήποτε δεν μπορώ. Οφείλονται σε πάρα πολλά πράγματα. Λάθη του προπονητή, σίγουρα ναι. Λάθη δικά μας, πάρα. Το μεγαλύτερο λάθος για μένα είναι. Η μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε εμείς οι παίκτες. Η Ομοσπονδία σίγουρα εννοείται, δεν βγάζω κανέναν. Τον κόσμο, ούτε τον κόσμο που έχει συνηθίσει να χειροκροτεί την Ελλάδα περισσότερες φορές μόνο όταν πάει καλά. Ξέρουμε ότι ο Έλληνας είναι έτσι, δεν έχει υπομονή. Η κριτική υπάρχει. Αυτό που λέμε. Το θέμα είναι να μπούμε όλοι μαζί στο καράβι και να βοηθηθούμε όλοι μαζί, να μην βγει κανένας από εκεί. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Οπότε πιστεύω ότι αυτή είναι η εξέλιξη της εθνικής. Ότι έχει κρατηθεί. Ήταν φυσιολογική η εξέλιξη, δηλαδή, αυτή πιστεύεις? Ναι, για μένα ναι. Μα δεν ήταν φυσιολογική αυτήν των 10 χρόνων. Δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση, αυτά τα οποία έχει πετύχει 10 χρόνια η εθνική. Δεν είναι φυσιολογικό. Σε ένα ποδόσφαιρο, σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο δεν υπάρχει, δεν μπορεί να έχει τέτοιες επιτυχίες. Γιατί για μένα είναι σαν να έχει κερδίσει εδώ και 10 χρόνια 10 τίτλους η εθνική. Αν ήταν στο χέρι σου, θα εμπιστευόσουν κάποιον Έλληνα να αναλάβει τα ενία της ομάδας? Σίγουρα, αλλά δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τον αφήσουν να δουλέψει τον Έλληνα προπονητή, εάν έρθει. Δεν ξέρουν ποιος ελέγχει όλο αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω πραγματικά. Έλληνες προπονητές υπάρχουν καλοί, εννοείται. Το θέμα είναι κατά πόσο θα τους αφήσουν να δουλέψουν. Τον ξένο μπορεί καμιά φορά να δεν τον επηρεάζουν κάποια πράγματα. Τον Έλληνα θα τον επηρεάσουν γιατί ζει στην Ελλάδα, ξέρει τι γίνεται, ξέρει τι επικρατεί από πίσω. Οπότε το σύστημα από πίσω είναι όλο. Δεν είναι σωστό, είναι άρρωστο από πίσω. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι καλή η επιλογή. Σου αλλάζω θέμα, γιατί παράλληλα με την Βραζιλία, εσύ ήσουν στη Βραζιλία, ο αδερφός ο Δημήτρης ήταν στην Αυστραλία και έγινε και αυτός σε έναν αγώνα διαφορετικής, μάλλον πιο δύσκολο. Τι ακριβώς ήταν αυτό που συνέβη, γιατί πολλοί κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και καλό θα είναι να ενημερωθεί και γι' αυτό, αλλά και για τη συνέχεια της κουβέντας μας, που είναι ακόμα πιο σημαντική. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που είχε πολλά χρόνια πριν και γι' αυτό το λόγο σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ο ίδιος. Αλλά εντάξει, ήταν κάτι το οποίο το ακολουθούσε, εξετάσεις από εδώ από εκεί. Θεώρησε να πάει, επειδή έχουμε πάρα πολλούς συγγενείς, είχε στο μυαλό του να πάει να κάνει διακοπές. Να πάνε τα ξαδέρφια μας που έχουμε, θείους, όλους τους συγγενείς εκεί πέρα. Οπότε λέει να πάμε να πάρω και μια δεύτερη γνώμη. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που πάτησε το πόδι στην Αυστραλία, το πρόβλημα με λευκαιμία, οξέα λευκαιμία, από τη μία μέρα στην άλλη. Και είπαν ότι μπορεί να είναι το ταξίδι το οποίο το προκάλεσε αυτό. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να μείνει εκεί, να κάνει χημειοθεραπείες, να ξεκινήσει χημειοθεραπείες τα πάντα. Γιατί δεν μπορούσε να ταξιδέψει, δεν μπορούσε να φύγει. Οπότε ήμασταν τυχεροί στην ατυχία μας γιατί πραγματικά βρέθηκε στο καλύτερο νοσοκομείο και όχι κλινική, στο καλύτερο νοσοκομείο, το οποίο έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη αρρώστια. Τώρα είναι καλά. Είναι πάρα πολύ καλά, οπότε αυτό έπρεπε να ταξιδέψω εγώ. Το καλό είναι ότι είμαστε τυχεροί, αυτό που είπα, να είμαι και εγώ συμβατός, οπότε 100%. Κάτι το οποίο ξέρουμε, άλλοι περιμένουν πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια για να βρουν έναν δότη συμβατό. Οπότε... Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν. Εσύ έγινες δότης μυελού των οστών. Ήταν μια διαδικασία που γνώριζες πριν συμβεί αυτό στον αδερφό σου? Όχι, τι να γνωρίζω, όχι. Ενημέρωση 0. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, αυτό δεν θα πω πάλι. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας, λέμε για την Ελλάδα, την έχουμε κάψει την καημένη. Η ενημέρωση δεν υπάρχει πουθενά γενικά παγκοσμίως. Η μόνη χώρα η οποία είναι ενημερωμένη πραγματικά είναι πάρα πολύ οργανωμένη είναι η Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία το 60% των δοτών είναι από εκεί. Προέρχονται από εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις, παγκοσμίως μιλάμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ενημέρωση δεν υπάρχει πουθενά και ο λόγος ο οποίος δημοσιεύτηκε όλο αυτό δεν ήταν κανένας άλλος λόγος, ούτε για διαφημίσεις ούτε για τίποτα άλλο. Προφανώς. Γιατί τα πάντα μπορεί να ακουστούν και ακούστηκαν άλλοι καλοί. Ξέρεις, αυτό που είπε ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει, αλλά δεν με απασχολεί. Ήταν μόνο και μόνο γι' αυτό, για να δώσω, γιατί 4 μήνες το είχα κρατήσει εντελώς κρυφό, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Απλά μόλις το έζησα και πήγα εκεί και είδα την όλη κατάσταση, λέω εντάξει, μην τρελαθούμε, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να το βγάλω προς τα έξω, έτσι ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα, γιατί μιλάμε για την πιο εύκολη διαδικασία που υπάρχει στον κόσμο. Απλά δίνεις αίμα. Για να γίνεις δόντας, απλά δίνεις αίμα. Δεν είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα. Όταν σε καλούνε για να γίνει η μεταμόσχευση, κάνεις το ίδιο πράγμα, απλά το κάνεις σε λίγο περισσότερες ώρες. Κάθεσαι 4 ώρες με 5 ώρες συνδεδεμένος με ένα μηχάνημα και απλά σου παίρνει 200 ml πλαστό κυτάρο. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό, γιατί αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε μέσα από την κουβέντα μας και είναι πολύ σπουδαίο να το περνάς εσύ που είσαι πρότυπο για πολλά νέα παιδιά, τα οποία είναι καλό να ενημερώνονται. Είδα ότι εφόσον βγήκε στην επιφάνεια, Βαγγέλη, έγινε εντελώς άγνωστοι άνθρωποι με δικές τους ενέργειες. Προσπάθησαν να βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους. Έκαναν διάφορες εκδηλώσεις, είχαν το σλόγγαν Save Μόρας. Γίνεται μια ολόκληρη εκστρατεία και στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Κοίτα, οι άνθρωποι της Αυστραλίας, αυτό που είπα, οι συγγενείς, όλα αυτά. Γενικά, όταν βγαίνεις έξω και βλέπεις πραγματικά τους ομογενείς, το πόσο ενωμένοι μπορεί να είναι μετά από σε κάποιο πρόβλημα, εκεί τρελαίνεσαι, λες εντάξει, δεν υπάρχουν πραγματικά στην Ελλάδα. Είναι τελείως διαφορετικά για αυτούς, το ότι βρέθηκε ο αδερφός μου εκεί, είχαν την ανάγκη να τον βοηθήσουν, χωρίς να ζητήσεις καν βοήθεια, από μόνοι τους. Μαζέψαν και χρήματα κιόλας και μαζέψαν και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Οι ομογενείς βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό. Μιλήσανε και με το νοσοκομείο, κάνουν διάφορες εκστρατείες, αυτό που είπα, κάτι γιορτές, μαζέψανε χρήματα, βοηθήσανε, κάνανε τα πάντα. Οπότε όλο αυτό προσπαθώ και εγώ να το συνεχίσω, το Save Moras και οτιδήποτε, με διάφορες άλλες σχεδόν στην Ιταλία που έχουμε κάνει. Γενικά προσπαθώ αυτό το μήνυμα να το κρατήσω όσο περισσότερο μπορώ. Στην Ελλάδα είχε κινητοποιηθεί ο κόσμος, γιατί εγώ σου ξαναλέω δεν είχε γίνει και πολύ γνωστό πάντως. Είχαν γραφτεί σε κάποια site. Δεν προσπάθησα να κάνω κάτι μόνος, απλά γιατί δεν ξέρω σε ποιον απευθυνθώ κιόλας. Εγώ περίμενα από μόνοι τους κάποιοι οι οποίοι αν θελήσουν να με εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά για να δώσουμε ένα μήνυμα παραπάνω, θα το έκανα και δεν έχω πει ποτέ όχι. Όποιος μου ζήτησε ακόμα και μια συνέντευξη να δώσω, δεν έχω πει ποτέ όχι και το κάνω με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Εδώ στην Ιταλία, ναι, ενδιαφερθήκαν πάρα πολύ περισσότερο. Είχαν βγει και σε έναν αγώνα, σε όλους τους αγώνες της ΣΕΡΙΑ. Είχε παιχτεί ένα βιντεάκι δικό μου, το οποίο μιλούσε για αυτήν την κατάσταση, για το έχω μυελό, λεγόταν στα ιταλικά, ας το πούμε στα ελληνικά, έχω μυελό, οπότε είχαν γίνει διάφορα επίπεδα για την ενημέρωση του κόσμου, αυτό που είπα, και είχε γίνει μεγάλη εκστρατεία, πραγματικά. Πάρα πολλοί νέοι δότες μέσα σε μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι το ποσό που είχε γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο να πετύχεις και σε προσωπικό επίπεδο. Να είσαι καλά.